Θα μιλήσω με την κυρία Ευγενία Θάνο, η οποία είναι γιατρός. Είναι Γενική Διευθύντρια των Γιατρών του Κόσμου. Οι γιατροί του κόσμου οι οποίοι συνεχίζονται να βρίσκονται στα σύνορα, επιχειρούν πάρα πολλές φορές, μπαίνουν στο εσωτερικό της χώρας για να βοηθήσουν τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη από αυτή την πολύ μεγάλη βοήθεια. Κυρία Θάνου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να διορθώσω, δεν είμαι γιατρός. Ωραία, Γενική Διευθύντρια των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Ωραία. Λοιπόν, δώστε μας λίγο το πλαίσιο για να έχουμε μια βάση συζήτησης αυτού που εσείς αντιμετωπίζετε όλο αυτό το διάστημα και δείτε το τελευταίο διάστημα, κυρία Θάνου. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς όλο αυτό το διάστημα αντιμετωπίζουμε το ανθρωπιστικό κομμάτι. Δηλαδή, κοιτάζουμε την ευαλωτότητα των ανθρώπων αυτών που από τη μία στιγμή στην άλλη αναγκάστηκαν να αφήσουν τα σπίτια τους. Βλέπουν τώρα πίσω τους κατεστραμμένες περιουσίες, κατεστραμμένα σπίτια. Αναγκαστήκαν από τη μία στιγμή στην άλλη να εγκαταλείψουν τη χώρα τους οι περισσότεροι και κάποιοι άλλοι που δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους να βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε κάποια καταφύγια. Τα οποία βλέπουμε τώρα όλοι μας δειλά-δειλά από τις περιοχές που έχει αρχίσει να έχει μια κάποια υποτυπώδη ασφάλεια, να βγαίνουν σιγά σιγά έξω και να αντικρίζουν την καταστροφή. Την καταστροφή και θεάματα τα οποία δεν μπορούν να τα χωνέψουν, δεν μπορεί να τα συλλήψει ανθρώπινος νους αυτά που βλέπουν οι άνθρωποι αυτοί. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε, εκτός από το ότι κάποιοι άνθρωποι σκοτωθήκαν ή τραυματιστήκαν, έχουμε και πολύ βαριά τραυματισμένους πια στην ψυχική τους υγεία. Mm-hmm. Δυστυχώς. Και αυτό που αντιμετωπίσαμε σε αυτή την σύραξη που έγινε είναι ότι ο πληθυσμός ο περισσότερος είναι γυναικόπαιδα. Μικρά παιδιά με τις μανάδες τους, είτε και με τις γιαγιάδες τους. Γιατί πολλές μανάδες μείνανε με τους συντρόφους τους και διώξανε τα παιδιά τους με τον παππού και με τη γιαγιά να φύγουν έξω από τα σύνορα για να βρουν ένα ασφαλή καταφύγιο. Είτε εκτοπισμένοι λοιπόν είτε άμαχοι, είναι γυναικόπαιδα. Να. Και κάποιοι μπορέσανε να φύγουν να πάνε σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες γιατί είτε είχαν κάποιο συγγενή ή είχαν κάποιον να τους περιμένει. Κάποιοι όμως, να μην ξεχνάμε, μένουν γύρω-γύρω από τα σύνορα με την αγωνία να δούνε πότε θα ξαναγυρίσουν πίσω. Mm. Το ένα θέμα έχει να κάνει με την ψυχική υγεία των ανθρώπων αυτών, γιατί ακριβώς έτσι όπως το είπατε, είτε έχουν φύγει είτε βγαίνουν από τα καταφύγια και βλέπουν με όποιες συνθήκες διαβιώνουν μέσα στα καταφύγια και βλέπουν το μέγεθος της καταστροφής, σαφέστατα σοκάρονται αυτοί οι άνθρωποι και δεν μπορούν από την άλλη να διαπιστώσουν ποιο είναι το μέγεθος αυτής της τραγωδίας. Μπαίνετε μέσα, πάτε στα νοσοκομεία όπου λειτουργούν κάποιες μονάδες ενδεχόμενα, υπάρχουν κινητές μονάδες μέσα, κυρία Θάνου? Κοιτάξτε, εμείς σαν γιατροί του κόσμου έχουμε κινητές μονάδες και μπαίνουμε μέσα στα νοσοκομεία. Το μέλημά μας το κυριότερο ήταν να δούμε και να υποστηρίξουμε συναδέλφους γιατρούς και να καλύψουμε όσο μπορούσαμε ελλείψεις στα νοσοκομεία που υπήρχαν. Γιατί ξέρετε, υπήρχαν κάποιες πόλεις οι οποίες ναι μεν δεν μπορούσες να μπεις μέσα γιατί ήταν βαλόμενες από πυρά, έτσι. Αλλά υπήρχαν και κάποιες άλλες πόλεις που μαζευτήκαν οι άνθρωποι. Ας πούμε στο Τσερνιτσίκι έχει μαζευτεί πάρα πολύ μεγάλος πληθυσμός αμάχων που είναι γύρω στα 500. Ήταν μια πόλη, ξέρετε, που ήταν γύρω στα 150.000 και τώρα αυτή τη στιγμή είναι γύρω στις 600.000 αυτή την πόλη. Οπότε οι δομές υγείας έχουν, ξέρετε, πιεστεί αρκετά γιατί όλοι τους έχουν ανάγκη από κάποια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Οπότε το κύριο μέλημά μας είναι σε αυτές τις πόλεις και όπου υπάρχουν αυτά τα νοσοκομεία να μπορέσουμε να τα υποστηρίξουμε και να μπορέσουμε να τους προμηθεύσουμε και με υλικά τα οποία πραγματικά είχαν ανάγκη. Πόσο εύκολο είναι αυτό? Κοιτάξτε, δεν είναι δηλαδή εύκολο, να βρεθεί αυτό το υλικό, με αυτή την έννοια μιλάω, έτσι, γιατί θυμάμαι από την αρχή ή από τις πρώτες αναφορές ήταν το οξυγόνο, ήταν τα αντιβιωτικά, ήταν τα είδη πρώτης ανάγκης για να μπορούν οι γιατροί να δένουν τραύματα, να περιποιούνται τραύματα. Ναι, είναι από το πιο απλό, τα ράματα ας πούμε, τα ράματα για να μπορούν να ράβουν. Είχαν πολλά πράγματα που για μας ας πούμε εδώ που είμαστε στην καθημερινότητά μας
τα θεωρούμε ασήμαντα και εύκολα να τα έχουμε για τη χρήση, ας πούμε, την καθημερινή. Όμως εκεί λείπαν αυτά. Πραγματικά λείπανε. Οπότε αυτό που κάναμε ήταν άμεσα να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Και πραγματικά βλέπουμε ότι η βοήθειά μας φτάνει εκεί που θέλουμε, γιατί εμείς οι γιατροί του κόσμου δεν βάζουμε, δεν φορτώνουμε ένα κοντένιτ και το αφήνουμε να πάει. Το συνοδεύουμε και παραδίδουμε μαζί τα πράγματα αυτά τα οποία έχουμε φτιάξει. Και θέλω να ευχαριστήσω εδώ όλο τον κόσμο, όλους τους εθελοντές μας, γιατί βοήθησαν στο logistics, ο κόσμος μας έκανε πολλές δωρεές. Εχθές, αν είδατε στους δέκτες σας, η πρώτη βοήθεια που πήγε στην Οδυσσό και τη συνόδευσε ο Υπουργός, ο κύριος Σένδιας, το προμήθευσε στο Υπουργείο Εξωτερικών οι γιατροί του κόσμου. Οι γιατροί του κόσμου δηλαδή δώσανε όλα αυτά τα αναλώσιμα και τα ιατροφαρμακευτικά είδη και μπορέσανε πραγματικά να μπουν μέσα στην Οδυσσό. Και την επόμενη εβδομάδα το φορτίο μας το επόμενο είναι εκεί. Θα το συνοδεύσουμε οι ίδιοι πια για να πάμε να δώσουμε εκεί στα νοσοκομεία την βοήθεια που χρειάζεται. Ήμασταν από το 15 εκεί. Μας βρήκαν τα γεγονότα μέσα. Δεν είναι ότι πήγαμε τώρα μετά τον πόλεμο. Η χώρα αυτή είχε ανάγκη από βοήθεια. Είχε ελλείψεις. Όμως τώρα όλο αυτό επιδεινώθηκε. Καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο, γιατί εκτός των αναγκών που πρέπει να καλύψεις τη χώρα αυτή, έχεις καλεστεί να διαχειριστείς και τους ανθρώπους οι οποίοι, να σας πω κάτι, πολλοί δεν είναι τραυματισμένοι, πολλοί δεν έχουν, αλλά έχουν ανάγκη ένα χαμόγελο, έχουν ανάγκη μια ζεστασιά, και πραγματικά έχουμε δει σε αυτούς τους ανθρώπους και σε αυτό το λαό, έτσι, αυτό το οποίο έχουν ανάγκη και αυτό που μας το δίνουν και εμάς. Μόλις μας βλέπουν, τους χτυπάμε την πλάτη, αλλά μας χτυπάνε και αυτή την πλάτη μας, μας φύγουν το χέρι. Το νιώθουν αυτό που τους δίνουμε. Κυρία Θάνου, σε ποιες άλλες περιοχές έχετε πάει μέσα, για να μας μεταφέρετε λίγο την εικόνα που περιγράφεται από τους δικούς σας τους γιατρούς, τους γιατρούς του κόσμου? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε φτάσει και μέχρι, ήμασταν μέσα στο Κίεβο, ήμασταν μέσα στη Μαριούπολη, υποστηρίζαμε εκεί 5 νοσοκομεία, μετά όμως όταν αρχίσαν οι εχθροπραξίες, πήγαμε Πέριξ, έτσι, τις πόλεις, που μπορούσαμε να έχουν και μια ασφάλεια και εκεί που χρειαζόταν και περισσότερο η ανάγκη. Ναι. Οπότε είμαστε σε αρκετές περιοχές, σε αρκετά νοσοκομεία, και αυτό που θα συνεχίσουμε να κάνουμε είναι να βρεθούμε ακόμα περισσότερο, και τώρα που θα σταματήσει, ευελπιστούμε και προσευχόμαστε όλοι να σταματήσει αυτός ο κατηγισμός που συμβαίνει εκεί πάνω, θέλουμε να μπούμε περισσότερο και να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε. Αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό θέλουμε να κάνουμε και αυτό έχουμε μάθει να κάνουμε αυτό. Σωστά. Τι είναι αυτό που σας φοβίζει περισσότερο? Είναι αυτό που με φοβίζει. Τι να σας πω, με φοβίζουν περισσότερο εμένα αυτή τη στιγμή, με φοβίζουν η ψυχολογία των παιδιών. Με φοβίζει αυτά τα παιδιά που θα αναγκαστούν να γυρίσουν πίσω και θα δουν το σπίτι τους ότι είναι γκρεμισμένο και θα αναγκαστούν να πάνε κάπου αλλού. Αυτά τα παιδιά θα σημαδευτούν σε όλη τους τη ζωή. Πιστεύω ότι όλα τα άλλα φτιάχνονται. Αλλά οι μεγάλοι άνθρωποι, οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά, θεωρώ ότι είναι τα μεγαλύτερα θύματα σε αυτόν τον πόλεμο. Σας ακούει κάποιος τώρα, λέει ότι να βοηθήσω. Η βοήθεια που μπορεί κάποιος από εμάς να δώσει και μπορεί να τη δώσει, ποια πρέπει να είναι, κυρία Θάνου? Κοιτάξτε, εμείς σαν γιατροί του κόσμου δεχόμαστε όποια βοήθεια μπορεί να δώσει ο καθένας από το υστέρημά του. Μπορεί να δώσει τον εθελοντισμό του, μπορεί να δώσει κάποια υλική βοήθεια, μπορεί να δώσει ένα ευρώ, που είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσει το logistics να δουλέψει σωστά και αυτά τα πράγματα να φτάσουν εκεί που πρέπει να φτάσουν και να υποστηριχθεί και το προσωπικό εκεί το οποίο θα συνεχίσει να δουλεύει. Οπότε αυτό που λέω είναι ότι μπορούν να επικοινωνήσουν όποιος θέλει με την οργάνωση στο 210-3213-150 και εκεί να πάρει όλες τις πληροφορίες τις οποίες θα θέλει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Λοιπόν, Οδυσσός, Κίεβο, Μαριούπολη, στα σύνορα με τις υπόλοιπες χώρες, με Πολωνία, Ρουμανία, είσαστε παντού γύρω-γύρω για να μπορέσετε να δώσετε βοήθεια σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Τα νοσοκομεία σε τι κατάσταση είναι? Τα νοσοκομεία είναι σε άσχημη κατάσταση και η ψυχολογία των γιατρών είναι άσχημη, κουρασμένοι οι άνθρωποι, αλλά όμως δεν τα βάζουν κάτω. Ξέρετε, ο γιατρός είναι αυτός ο οποίος δεν κουράζεται, όση δουλειά και να έχει, όταν βλέπει έτσι
να τον έχουν ανάγκη. Έχουν λήψεις τρομερές και θέλουν υποστήριξη. Πραγματικά θέλουν υποστήριξη. Μάλιστα, οι κτηριακές υποδομές των νοσοκομείων. Κοιτάξτε, κάποια έχουν, ξέρετε, αυτά που βρεθήκαν μέσα στις χώρες έχουν υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές, οπότε θέλουν να φτιαχτούν από την αρχή. Τα άλλα που βρίσκονται στις πόλεις γύρω-γύρω είναι, δεν έχουν πάθει κάτι τα κτίρια, όμως έχουν ανάγκη ενίσχυσης ανθρώπινου δυναμικού. Μάλιστα. Είναι μια εικόνα που δεν τιμάει κανένα μας, δυστυχώς. Αλλά είναι και όχι, από την άλλη. Είναι μια εικόνα την οποία και ένα γεγονός το οποίο έγινε από τη μία στιγμή στην άλλη χωρίς κανένας να το περιμένει. Και από την άλλη είναι μια εικόνα η οποία τιμά όλο τον κόσμο που σπέβδει να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους. Μέσα από όλους εσάς που έχετε τη δυνατότητα να περάσετε, να φύγετε, να πάτε να βοηθήσετε και τους γιατρούς και τους αμάχους, γιατί είναι εκτός από το φαγητό, το νερό και με την κουβέρτα και το ρούχο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ξεσπιτώθηκαν και δεν πήραν τίποτα μαζί τους, είναι η μεγάλη ανάγκη να υποστηριχθεί η δική τους η υγεία για να καταφέρουν να πάνε μια μέρα παρακάτω. Σωστά, σωστά. Η ψυχική τους υγεία να στηριχτεί. Κάποτε όταν ξεκινήσαν τα γεγονότα με ρωτούσαν, γιατί βλέπαν τους ανθρώπους εκεί στα σύνορα που ήμασταν, που είχαν μία βαλίτσα και από ένα μικρό παιδί στο ένα χέρι και από ένα ζώο στο άλλο χέρι, έτσι, το κατοικίδιό τους. Και μου λέγανε, κυρία Θάνο, τι κουβαλάνε μέσα σε αυτή τη βαλίτσα. Και τους λέω, τι να σας πω, κουβαλάνε όλη τους τη ζωή. Έχουν βάλει μια φωτογραφία, έχουν βάλει κάτι το οποίο θέλουν να το έχουν από το σπίτι τους και στην ουσία κάναν αυτό. Κουβαλούσαν μέσα σε μια βαλίτσα όλη τους τη ζωή. Μάλιστα. Μέσα σε μια βαλίτσα κουβαλάς όλη σου τη ζωή. Αχ, κυρία Θάνου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.